πάτε όμως να συνδεθούμε με τον Μίλτο Σακελάρη για την εξάρθρωση αυτών των μεγάλων κυκλωμάτων λαθρεμπορίας χρυσού. Πολύ μιλάμε ψωμί, για ένα από τα μεγαλύτερα κυκλώματα. Πάρα πολύ ψωμί. Και φαίνεται ότι θα έχουμε και συνέχεια, Μίλτο. Να σας πω μόνο ένα νούμερο σχετικά με την αξία του χρυσού που είχαν διακινήσει τα τελευταία χρόνια τα μέλη του συγκεκριμένου κυκλώματος. Σύμφωνα με την αστυνομία, Μαρία και Δημήτρη, η αξία του χρυσού άνοιγε στα 300 εκατομμύρια ευρώ. Τι λες τώρα. Καταλαβαίνετε ότι είναι για ένα τεράστιο 300 χρυσό. 300 εκατομμύρια ευρώ. Φανταστείτε, χρυσό αξίας 300 εκατομμυρίων ευρώ. Φανταστείτε λοιπόν ότι πέρα από αυτό το μεγάλο ποσό, ο κύκλος των ημερήσιων εργασιών της συγκεκριμένης εγκληματικής ομάδας, η οποία είχε δύο βασικά παρακλάδια, ανερχόταν στις 400.000 ευρώ. Πέρα από τον πάρα πολύ γνωστό ενεχειροδανιστή, τον τηλεοπτικό ενεχειροδανιστή, ο οποίος έχει εμφανιστεί κατά καιρούς, ο οποίος φέρεται να είχε αρχηγικό ρόλο στη μία από τις δύο εγκληματικές οργανώσεις, υπήρχε ακόμη ένα άτομο, ένας Τούρκος, ο οποίος ήταν επίσης ένας επιχειρησιακός αρχηγός, όπως το χαρακτηρίζουν οι αξιωματικοί της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής. Ο συγκεκριμένος άνδρας συνελήφθη το πρωί της Τρίτης στο ρετυρέ το οποίο διέθετε με θέα την Ακρόπολη, στην οδό Χατζηχρίστου. Καταλαβαίνετε επομένως πως τα μέλη συγκεκριμένης ομάδας είχαν ένα πάρα πολύ συγκεκριμένο τρόπο για να νομιμοποιούν τα έσοδά τους. Μιλάμε για εκατομμύρια ευρώ τα οποία νομιμοποιούσαν κυρίως με αγορές ακινήτων, σκαφών και ούτω καθεξής. Πόσο άλλωστε, καιρό παρακολουθούσε η αστυνομία τη δράση αυτού του κυκλώματος, Μίλτο, για να φτάσουμε τελικά στις τελευταίες εξελίξεις της συλλήψης? Τουλάχιστον τον τελευταίο 1,5 χρόνο. Και είναι χαρακτηριστικό πως πέραν των παρακολουθήσεων. Φαντάσου γιατί μπεις να μιλάμε. Έκανε ένα χρόνο η αστυνομία παρακολουθούσε τη δράση τους για να φτάσουμε τελικά. Είχε τεράστια πλοκάμια αυτή η ιστορία όπως βλέπουμε τώρα. Και η αστυνομία λεφτά για να εξιχνιάσει όλη αυτή την υπόθεση. Ακόμα δεν τα έχουμε βρει όλα από ό,τι καταλαβαίνουμε. Λείπουν δεν πρέπει σωμάτια να βρεθεί. Πού πήγαν τα λεφτά? Πού πήγε ο χρυσός? Σε ποιες χώρες? Σε ποια χέρια? Ποιοι ήταν οι συνεργάτες στο εξωτερικό? Υπάρχουν κάποια ευρήματα σχετικά με το που έχουν διακινηθεί αυτές τις τεράστιες ποσότητες, καθώς μεταφερόταν με τουριστικά λεωφορεία στην Τουρκία και από εκεί έφευγαν για τη Γερμανία, το Βέλγιο, ακόμη και την Κίνα. Μάλιστα. Επειδή μου λέγατε νωρίτερα για τις παρακολουθήσεις, κάτι τελευταίο αρκετά σημαντικό. Μέσα στη δικογραφία της υπόθεσης υπάρχουν αρκετοί διάλογοι των μελών. Σε έναν από αυτούς, λοιπόν, τον οποίο είδα νωρίτερα, φαίνεται καθαρά ο τρόπος με τον οποίο τα μέλη του κυκλώματος είχαν ξεφύγει ακόμη και από τυχαίους ελέγχους. Των αστυνομικών. Παραδείγματος χάρη, μια ομάδα Δίας είχε σταματήσει κάποιο μέλος του κυκλώματος, το οποίο έδειξε τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα και δεν συνελήφθη. Και αυτόν λοιπόν τον διάλογο, ακόμη και αυτόν τον διάλογο, τον κατέγραφαν οι αστυνομικοί και πάρα πολύ υπομονετικά συγκέντρωναν όλα τα στοιχεία για να περάσουν χειροκρότημα. Άρα έγινε πολύ μεθοδική η δουλειά. Πρέπει να δούμε όμως και το ρόλο του ανθρώπου που αποκάλυψε ο κύριος Τσίπρας στη Βουλή, Μίλτο. Πρέπει να ήταν ηγετικός ο ρόλος αυτού του ανθρώπου. Είχε αρχηγικό ρόλο σε τουλάχιστον μία από τις δύο εγκληματικές οργανώσεις, πάντα σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία. Άρα η Ελλάς πιστεύει ότι ο ίδιος είναι ο εγκέφαλος αυτού του κυκλώματος, Μίλτο? Σε μία οργάνωση. Σε μία από τις δύο, καθώς μιλάμε για ένα κύκλωμα το οποίο είχε δύο βασικά παρακλάδια, Μαρία. Αξίζει να σημειωθεί πως ο συγκεκριμένος άνδρας γνώριζε πάρα πολύ καλά το νομικό πλαίσιο. Και το αναφέρουμε αυτό καθώς διέθετε πάρα πολλά ενεχειροδανειστήρια. Και στην ουσία ήταν πάρα πολύ προσεκτικός τουλάχιστον τελευταία πραγματικά χρόνια. Βλέπουμε μέσα παρεπτόντος, στα... με ενέχειρα ήταν και αυτά. Τα πήγαινε ο άλλος ο καημένος, ο οποίος είχε πληγεί από την κρίση. Πάρτε αυτό το ελεφαντόδοτο. Πόσο κάνει τόσο. Και την ίδια ώρα που αυτός ο καημένος πήγαινε σε ένα από τα καταστήματα της συγκεκριμένης επιχείρησης, βλέπαμε αυτή την επιχείρηση να γιγαντώνεται. Ξέρεις πόσο κόσμος κλαίει για τα πράγματα τα οποία δεν έβρισκε ποτέ, γιατί πήγαινε κόσμος κάποια στιγμή που αποκτούσε κάποια σχετική άνεση να πάρει πίσω τα κοιμήλια του. Είχαν συναισθηματική αξία. Τα οποία όμως δεν υπήρχαν πια. Είχαν γίνει χρυσός και είχαν πάει Τουρκία, Γερμανία, Βέλγιο και οπουδήποτε τέλος πάντων. Έτσι δεν είναι, Μίλτο? Υπήρχαν τέτοια φαινόμενα. Ακριβώς. Πολλά τέτοια φαινόμενα και φυσικά για την επιχείρηση εργάστηκαν πάνω από 260 αστυνομικοί σε όλη την Ελλάδα, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Αλεξανδρούπολη, στο Βόλο. Και είναι επίσης χαρακτηριστικό, αν θέλετε, να σας πω και μια ακόμη λεπτομέρεια της επιχείρησης. Το πρωί της Τρίτης
οι άνδρες της ΕΚΑΜ, γιατί συμμετείχε και η ΕΚΑΜ, η ειδική κατασταλτική αντιτρομοκρατική μονάδα λόγω της επικινδυνότητας των δραστών, εισέβαλε σε ένα σπίτι δράστη ληστή στην Ηλιούπολη, ο οποίος φέρεται να έδινε τα κλοπημαία στο συγκεκριμένο κύκλωμα. Ακριβώς. Οι άνδρες της ΕΚΑΜ λοιπόν εισέβαλαν στο διαμέρισμά του στην Ηλιούπολη από μπαλκόνια και από παράθυρα. Φανταστείτε πόσο γρήγορα έκαναν την επιχείρηση και ακριβώς. Μα γι' αυτό λέμε ότι αξίζουν συγχαρητήρια στην αστυνομία που άμα την αφήσει να λειτουργήσει, ξέρει να δουλεύει και ξέρει να έχει αποτελέσματα σε πολύ μεγάλες υποθέσεις όπως είναι αυτή. Το έχει αποδείξει και με τις συλλήψεις που έχει κάνει εγκεφάλων άλλων υποθέσεων μεγάλων, απαγωγών κτλ. Το αποδεικνύει πάντοτε στις μεγάλες υποθέσεις. Πάντως, επειδή μας το ρωτάνε αρκετοί φίλοι από το πρωί, δεν ξέρω, Μίλτο, αν το γνωρίζεις εσύ, τα συγκεκριμένα καταστήματα λειτουργούν κανονικά αυτή τη στιγμή που μιλάμε σε όλη την Ελλάδα? Δεν το γνωρίζω. Είναι ένα ερώτημα. Το χρησιμοποιήθηκε ως επιχείρημα κι αυτό. Ότι δουλεύουν 200 άτομα εκεί και ότι κάποιοι. Ναι, και ότι κάποιοι μπορεί να ξέφυγαν τέλος πάντων προσοχή. Αυτό έχει πει άλλωστε και ο ίδιος τουλάχιστον στην πρώτη απολογία του. Το να ξέφυγαν της προσοχής μέχρι 300 εκατομμύρια ευρώ έχει μια μικρή απόσταση. Μέρα παραμέρα, μισό εκατομμύριο. Εντάξει, έχει να υπάρχει ένα θέμα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μίλτο. Γεια σου, Μίλτο. Καλημέρα.